Εμφύλιο στο ΣΥΡΙΖΑ λίγες ώρες πριν το συνέδριο. Η οργισμένη απάντηση στελεχών του κόμματος στις διαρροές του Στέφανου Κασελάκη. Παρόν ο Τσίπρας στο συνέδριο. Σημαντικές επαφές του Πρωθυπουργού στο Νέο Δελχή. Τι συζήτησαν Κυριάκος Μητσοτάκης και Ναρέντρα Μόντι για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών. Είμαστε η πύλη της Ινδίας στην Ευρώπη, είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Εφόδους στα καρναβάλια ετοιμάζει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Ελεγκτές με αποκριάτικες μάσκες και στολές θα ψάχνουν αποδείξεις. Ξενοδοχεία, μπάρ, εστιατόρια και πάρκινγκ στο στόχαστρο της εφορίας. Σκηνές αγάπης μεταξύ Έντι Ράμα και Ταγί Περντογάν. Ο θερμός διάλογος του Πρωθυπουργού της Αλβανίας με τον πρόεδρο της Τουρκίας στην Άγκυρα. Τι προβλέπει η συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας που υπέγραψαν οι δύο άνδρες. Μήνυμα δένδια στην Αλβανία. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σε τεντωμένο σκηνή ισορροπία στο ΣΥΡΙΖΑ, μία ημέρα πριν ανοίξουν εργασίες του συνεδρίου. Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος μετά την χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση είναι εκρηκτικό. Ενώ τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη πόλεμος διαρρών ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Ο Αλέξης Τσίπρας θα δώσει το παρόν στο συνέδριο, ωστόσο δεν έχει αποφασίσει το αν θα παρέμβει, κυρίως λόγω του κλίματος που έχει δημιουργηθεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Στην επικαιρότητα κυριαρχούν επίσης η επιστροφή των αγροτών στα μπλόκα μετά το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, αλλά και η σημαντική επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ινδία. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τον Αντώνη Γιώκ, ο οποίος έχει όλο το παρασκήνιο για τα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου θα μας ενημερώσει για τους στόχους της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ινδία. Η Κατερίνα Κανάκη θα μας πει για το κλίμα έντασης που υπήρξε στη Βουλή για τους ποινικούς κώδικες. Η Γεωργία Κακή έχει πληροφορίες για το νέο θερμό επεισόδιο Γεωργιάδη Πολάκη. Ενώ ο Νίκος Νανούρης θα μας ενημερώσει για την πρώτη πτήση τουρκικού πολεμικού αεροσκάφους. Να παρακολουθήσουμε πρώτα, κυρίες και κύριοι, το βίντεο με τους εκρηκτικούς διαλόγους στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά ο Αντώνης Γιώκας έχει αποκαλυπτικές πληροφορίες για τον Αλέξη Τσίπρα και για το τι θα πράξει στο συνέδριο. Ισορροπίες τρόμου επικρατούν στην Κουμουνδούρου λίγες ώρες πριν την έναρξη του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Καθώς η εκεχηρία που συμφωνήθηκε το βράδυ της Τετάρτης ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας αποδείχθηκε εύθραυστη. Κατά τη θελώδη συνεδρίαση, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ζήτησε λευκή επιταγή από τα μέλη του οργάνου, την οποία προσφέρθηκαν να του δώσουν οι Νίκος Παπάς, Ρεναδούρου, Θεοδωρά Τζάκρη και Ολυμπία Τελιγιορίδου. Θέλετε εσείς να δεσμευτούμε εδώ, όπως είμαστε, ότι θα είσαστε για τα επόμενα 10 χρόνια στο κανάλι που φιλοξενούμαστε με δεκαπλάσιο μισθό? Να δεσμευτούμε. Αν σας απολύσουν αύριο, έχει καμία σημασία να δεσμευτούμε εδώ? Κατηγορηματικά όχι στην απέτηση του κυρίου Κασελάκη είπαν συνολικά 17 μέλη της πολιτικής γραμματείας, ανάμεσα στους οποίους η Όλγα Γεροβασίλη, Διονύση Τεμπονέρας, Γιάννης Ραγκούσης και Κώστας Ζαχαριάδης. Αυτό που επιβεβαιώθηκε πλήρως, κυρία Αναστασοπούλου, είναι η απόλυτη εμπιστοσύνη που έχει ο πρόεδρος στα στελέχη του κόμματος και εμείς στον πρόεδρο, τον σύντροφο, τον Στέφανο τον Κασελάκη. Ο κύριος Κασελάκης ζήτησε από τα στελέχη να εγγυηθούν ότι δεν θα τον αμφισβητήσουν μέχρι και τις επόμενες εθνικές εκλογές, με την απέτηση αυτή να μην γίνεται αποδεκτή. Η πρόεδρος του κόμματος μέχρι τις εθνικές εκλογές ή θα ζητήσω αναβάπτιση από τα μέλη? Λευκή επιταγή δεν δίνουμε σε κανέναν. Όπως και όλοι μας θα κριθείς και εσείς στις ευρωεκλογές. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να είπε στα στελέχη να βρουν αντίπαλό του εδώ και τώρα και να προσφύγουν εκ νέου στα μέλη του κόμματος. Αν δεν με εμπιστεύεστε, τότε πείτε ποιον θέλετε. Εγώ δεν θα γίνω ηφηγένεια. Αν το επιθυμεί ο πρόεδρος, έχει κάθε δικαίωμα να ανοίξει καταστατικά την διαδικασία προεδρικής εκλογής. Ακολούθησε νέος γύρος διαρροών ανάμεσα στην ηγετική ομάδα και τα 17 στελέχη που αρνήθηκαν να δώσουν λευκή επιταγή στο Στέφανο Κασελάκη. Μόνο ένα μέλος της πολιτικής γραμματείας ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία το θέμα της ανάκλησης της επιστολής του Προέδρου και απορρίφθηκε από όλους στην πολιτική γραμματεία. Η επιστολή του Προέδρου ανακλήθηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο πριν το τέλος της συνεδρίασης, χωρίς ψηφοφορία, ομόφωνα. Το πρώτο ήταν η αποκατάσταση της ορθής λειτουργίας του κόμματος. Και το δεύτερο ήταν ορισμένα ζητήματα που είχαν προκύψει με βάση και μια επιστολή που είχε στείλει στα μέλη της πολιτικής γραμματείας. Και για τα δύο ζητήματα η απόφαση είναι
ξεκάθαρη. Ούδης πάντως μπορεί να αποκλείσει κάποιον ευνηδιασμό από την πλευρά του Στέφανου Κασελάκη στο συνέδριο που θα αποτελέσει νέα εστία έντασης. Μαζί μου κυρίες και κύριοι είναι ο Αντώνης Γιώκας με αποκαλυπτικές πληροφορίες. Αντώνη, το ερώτημα είναι τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Θα πάει στο συνέδριο, θα πάρει το λόγο στο συνέδριο. Όλα δείχνουν, Βασίλη, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας σκοπεύει να παραστεί στο συνέδριο. Όμως, το αν θα μιλήσει, αν θα τοποθετηθεί, είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν το έχει αποφασίσει. Ακούει τους συνεργάτες του, ακούει τους κομματικούς παράγοντες, η αλήθεια είναι, όμως θέλει να τα ζυγίσει πάρα πολύ καλά, διότι υπάρχει πάντα ο φόβος ότι ό,τι και να πει στην παρούσα συγκυρία, με τα όσα έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες, θα γίνει εστία έντασης καινούργιας. Ο κύριος Τσίπρας ξέρει πολύ καλά, Βασίλη, ότι αν πάρει το λόγο, δεν μπορεί να πει ότι όλα είναι καλώς καμωμένο. Επίσης, δεν μπορεί να επιτεθεί στον εκλεγμένο πρόεδρο. Τώρα, Αντώνη, πολλοί θεωρούν ότι αυτό το συνέδριο θα μετατραπεί σε ένα αρκοπαίδιο. Για ποιο λόγο το λένε αυτό? Αρχικά, Βασίλη, διότι είναι ένα χαρτογράφητο συνέδριο, κανείς δεν ξέρει τους σχετισμούς δύναμης. Αυτό είναι το ένα δεδομένο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολιτικά διακυβεύματα τα οποία θα συζητηθούν και τα οποία στην πραγματικότητα χωρίζουν τις δύο πλευρές. Δηλαδή, τον κύριο Κασελάκη και τα στελέχη που έχουν συσπηρωθεί γύρω του και προφανώς τα υπόλοιπα στελέχη της πολιτικής γραμματείας και όσους επηρεάζουν από κάτω, οι οποίοι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι βρίσκονται απέναντι στις κινήσεις του κυρίου Κασελάκη. Τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα σημεία αυτά τα οποία διχάζουν αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ και έχουν πυροδοτήσει τις εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος. Κλειδί θα είναι οι ευρωεκλογές. Ο κύριος Κασελάκης προσπάθησε να πάρει μια λευκή επιταγή, θα μπορούσαμε να πούμε, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές. Τα στελέχη της πολιτικής γραμματείας του είπαν ότι στις ευρωεκλογές θα κριθεί και δεν θα πάρει προφανώς τέτοια επιλογή. Επομένως, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα είναι σίγουρα ένα από τα σημεία κλειδιά. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος λήψης αποφάσεων στο κόμμα έχει προδοτήσει πάρα πολλές αντιδράσεις. Θεωρούν ότι ο κύριος Κασελάκης λειτουργεί αντικαταστατικά, όχι ως πρόεδρος, αλλά πολλές φορές ως CEO μεγάλης εταιρείας. Και από εκεί και πέρα, προφανώς, είναι οι στρατηγικές επιλογές στις οποίες δείχνει να κινείται ο κύριος Κασελάκης. Δεν είναι κρυφό ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ετοιμάζει ένα δικό του πρόσωπο παγίδα κόμμα, το οποίο θα προσομοιάζει στο Δημοκρατικό Κόμμα των ΗΠΑ και προφανώς όχι στα κόμματα της Ευρώπης που έχουμε συνηθίσει. Αντώνη, λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, κυρίες και κύριοι, την επιστροφή στην πολιτική ανακοίνωσε πριν από λίγο ένα πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γαβρίλης Ακελαρίδης, ο οποίος όμως προσχωρεί στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πάμε στο Δημήτρη Κρικέλα, καθώς πριν από λίγο είχε συνάντηση με τον Αλέξη Χαρίτση στη Βουλή, Δημήτρη. Ακριβώς, Βασίλη. Επανεμφάνιση λοιπόν του Γαβρίλη Ακελαρίδη στον χώρο της αριστεράς. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο ίδιος είχε βρεθεί κοντά και στην Έφη Αχτσιόγλου κατά την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης ήταν και το τελευταίο πρόσωπο το οποίο είδε ο Αλέξης Τσίπρας πριν την μεγάλη διάσπαση στην Κουμουνδούρου. Δεν αποτελεί έκπληξη η συμπόρευσή του με τη Νέα Αριστερά, καθώς είχε πρόσφατα δώσει το παρόν και εσωκομματική εκδήλωση του νεοζήτατου φορέα στη Νέα Σμύρνη. Ο ίδιος λοιπόν μετά από τη συνάντηση που είχε το απόγευμα στη Βουλή με τον Αλέξη Χαρίτση, δήλωσε ότι νιώθει ότι επιστρέφει στο σπίτι του σε μια περίοδο που έπρεπε να το κάνω, όπως είπε, σε μια περίοδο κρίσης για τον χώρο της αριστεράς, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Νέα Αριστερά θέλει και μπορεί να σηκώσει το βάρος όλης της παράταξης. Εν όψη και των ευρωεκλογών, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τη δήλωση του Γαβρίλη Σακελαρίδη, κυρίες και κύριοι, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Χαρίτση στη Βουλή. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλέξη Χαρίτση και όλους τους ανθρώπους της Νέας Αριστεράς για τη θερμή υποδοχή. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα που μετά από πολλά χρόνια απουσίας νιώθω ότι επιστρέφω στο πολιτικό μου σπίτι. Θεωρώ ότι είναι χρέος μου να το πράξω τώρα σε μια περίοδο που συνολικά ο χώρος περνάει μια περίοδο κρίσης. Από αυτή τη θέση θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να απευθύνω ένα κάλεσμα σε όλους τους ανθρώπους που νιώθουν απογοήτευση από την πολιτική, που έχουν απομακρυνθεί από την πολιτική, να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Ακόμα και όσοι νιώθουν ανησυχία απέναντι στην κυριαρχία της κυβέρνησης ή όσοι νιώθουν απογοήτευση από την απαξίωση της αριστεράς. Θα καλησπέρισω σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Καλησπέρα, Σεραφείμ. Καλησπέρα, Βασίλη. Λοιπόν, φαίνεται πως υπάρχει μια προσωρινή ανακοχή στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το ερώτημα παραμένει, το λέγαμε και χθες. Αν δηλαδή αυτό το συνέδριο θα μετατραπεί σε ένα αρκοπαίδιο. Με όσα στελέχη, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, συνομιλώ αυτές τις μέρες, Βασίλη, αυτό που εκλαμβάνω και αυτό που είναι κοινός τόπος είναι ότι η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη. Ότι το τραύμα είναι πλέον τόσο βαθύ που δεν μπορεί να επουλωθεί και το συνέδριο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η προσωρινή εκεχηρία όπως την χαρακτήρισες,
Το συνέδριο είναι πραγματικά ένα ναρκοπέδιο, το οποίο οι νάρκες το οποίο θα εκραγούν ή δεν θα εκραγούν, ανάλογα με τις προθέσεις και τον τόνο που θα δώσει ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης. Εάν παραδείγματος χάρη ο Στέφανος Κασελάκης εμφανιστεί επιθετικά απέναντι στους διαφωνούντες και επιχειρήσει να διευρύνει την ηγεμονία του με αντικαταστατικούς τρόπους, γιατί ακολουθούν και οι εκλογές για τις νομαρχιακές οργανώσεις αμέσως μετά, τότε μπορεί να έχουμε, να έχουμε εκρήξεις ναρκών μέσα στο συνέδριο. Εάν δεν το κάνει και δώσει πολιτικό χρόνο, θα παραταθεί αυτή η εκεχηρία, με ορόσημο όμως τις ευρωεκλογές. Εκεί θα κριθούν όλα, αν και πολλοί λένε ότι και μέχρι τις ευρωεκλογές θα έχουμε νέα επεισόδια αυτής της σοβούσας κρίσης, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποφευχθεί. Πάντως, να δούμε και αυτό που λέγαμε νωρίτερα και με τον Αντώνη Γιώκα. Τι θα γίνει και με τον Αλέξη Τσίπρα, Σεραφείμ, στο συνέδριο, αν θα πάει, αν θα πάρει το λόγο, διότι νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο κλειδί για αυτό το συνέδριο και για το εσωτερικό του κόμματος. Καταρχάς, μπορώ να σου μεταφέρω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι οργισμένος. Είναι οργισμένος με αυτά που βλέπει σε ένα κόμμα το οποίο το παρέλαβε από το 4% και το έκανε κυβέρνηση και το παρέδωσε μετά από βαριές ήττες, για τις οποίες φέρει ευθύνες και ο ίδιος προφανέστατα, στο 17,8% στο 18%. Και αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά το κόμμα ουσιαστικά κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Έχει χάσει τη δυναμική του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν υφίσταται στο μυαλό πολλών ως κόμμα εξουσίας πλέον, γιατί ο δρόμος που πρέπει να διανύσει για να ξαναγίνει κόμμα εξουσίας είναι πολύ μακρύς. Ως εκ τούτου, αυτή η οργή του Τσίπρα για όσα συμβαίνουν δεν στρέφεται απαραίτητα, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε, εναντίον του Στέφανου Κασελάκη. Στρέφεται συνολικά εναντίον όλων, καθώς θεωρεί ότι όλοι και η ηγεσία, προφανώς πρωτίστως ο πρόεδρος, έχουν ευθύνες και οι άλλοι. Το τι θα κάνει τώρα, κυριολεκτικά θα το αποφασίσει την τελευταία στιγμή. Το ρεπορτάζ του Αντώνη Γιώκα είναι απολύτως έτσι ακριβές. Γιατί όλοι χρησιμοποιούν το όνομά του. Και ο Κασελάκης χρησιμοποιεί Σωστό το όνομά του αυτό. Και οι άλλοι χρησιμοποιούν το όνομά του. Ως εκ τούτου, ό,τι και να πει, θα έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λοιπόν, κλείνοντας, δεν μπορώ να μην ρωτήσω την άποψή σου και για την επιστροφή που είδαμε νωρίτερα και στο ρεπορτάζ του Γαβρίλ Σακελαρίδη στην πολιτική σκηνή, που συναντήθηκε πριν από λίγο με τον Αλέξη Χαρίτση στη Βουλή. Είναι από εκείνα τα πρόσωπα, τα δημοφιλή, που διαθέτουν και πολιτική εμπειρία, γιατί είναι από μικρός στο χώρο της αριστεράς και οργανωτικά, αλλά διατηρεί μία φρεσκάδα και μία δημοτικότητα, ίσως γιατί πρόλαβε να κατέβει πολύ νωρίς από το τρένο. Το 2015, διαφωνώντας τότε με τα μνημόνια, παρά το γεγονός ότι σε όλη την πορεία αυτών των ετών έχει διατηρήσει πολύ στενή και πολιτική, αλλά και προσωπική σχέση και φιλία με τον Αλέξη Τσίπρα. Συναντιόνται συχνά, έχουν κοινωνικές επαφές. Όλα αυτά λοιπόν μετρούν. Εκτιμώ λοιπόν ότι για τη Νέα Αριστερά, ως υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού, γιατί αντιλαμβάνεται πάρα πολύ τα πράγματα αυτά και έχει και ένα Ινστιτούτο το οποίο μπορεί να συνεισφέρει, θα είναι πολύτιμος. Εάν δε επιβεβαιωθεί και αυτό που ακούγεται, ότι τον Απρίλιο μπορεί να είναι και επικεφαλής του Ευρωψηφοδελτίου της Νέας Αριστεράς, θα προσφέρει μια υπεραξία και μια δυναμική στο κόμμα της Νέας Αριστεράς. Σεραφείμ, σε ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα αλλάξουμε θέμα. Αποχώρησαν λίγο πριν από τις 11 το πρωί οι αγρότες από την πλατεία Συντάγματος, μετά το μαζικό συλλαλητήρι που πραγματοποίησαν χθες έξω από τη Βουλή, ενώ το βράδυ διανυκτέρευσαν στα τρακτέρ τους. Οι αγρότες επιστρέφουν στα μπλόκα όλης της χώρας για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Τυχερό μήνυμα έστειλαν στην κυβέρνηση οι αγρότες με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος. Εκφράστηκε σαν παλαϊκό συλλαλητήριο συμπαράσταση στους αγρότες. Είδαμε εργατικά σωματεία, φοιτητές, όλο τον κόσμο της Αθήνας να στηρίζει την κινητοποίησή μας. Λίγο μετά τις 11 το πρωί, οι αγρότες που διανυκτέρευσαν μπροστά στη Βουλή έβαλαν μπρος στις μηχανές των τρακτέρ και με κόρνες αποχαιρέτησαν την Αθήνα παίρνοντας το δρόμο της επιστροφής. Φεύγουμε συντονισμένα όπως ήρθαμε. Ο αγώνας δεν τελειώνει εδώ, μαζί πάμε στα μπλόκα. Μετά και το χθεσινό συλλαλητήριο, οι αγρότες ζεσταίνουν τις μηχανές των τρακτέρ τους. Επιστρέφουν στα μπλόκα, όπου εκεί θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.
Αυτή τη στιγμή έχει αποφασίσει να γίνει η αποχώρηση όπως ήταν το πρόγραμμα. Θα γυρίσουμε πίσω στα μπλόκα μας το βράδυ. Θα γίνουν κατά τόπους γυναικές συνελεύσεις σήμερα. Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ότι δεν συμφωνούσαν όλοι οι αγρότες να αποχωρήσουν και έγινε παράση σκέψεων για το τι μέλη γενέστε. Τελικά αποφασίστηκε να αποχωρήσουν συντεταγμένα όλα τα τρακτέρ. Έρθει να μας πει ότι τα δίνει και να είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα φεύγουμε με την ουρά στα σκελιά. Ναι, υπάρχουν πολλές φορές από πολλές κοινωνικές ομάδες δίκαια αιτήματα, αλλά υπάρχουν και περιορισμένοι πόροι. Και ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης και ειδικά αυτής της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών είναι να διαχειριστεί με ορθολογικό τρόπο αυτούς τους πόρους. Όπως λένε οι αγρότες, η συμμετοχή των φοιτητών αλλά και των απλών πολιτών της πρωτεύουσας στο συλλαλητήριο τους συγκίνησε και τους έδωσε περισσότερη δύναμη να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Έχουμε όλο τον κόσμο πλάι μας και μας βοηθάνε σε όλο αυτό που κάνουμε, γιατί χωρίς τη στήριξη του κόσμου δεν γίνεται. Νομίζουμε ότι η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκινητική και των αγροτών και των άλλων ανθρώπων. Πριν φύγουν, δεν ξέχασαν να απαθανατήσουν τη στιγμή βγάζοντας αναμνηστικές φωτογραφίες. Οι αγρότες έφυγαν όπως ακριβώς ήρθαν. Στα διόδια Αθηνών, τα δεκάδες τρακτέρ προκάλεσαν κυκλοφοριακό κομφούζιο, σχηματίζοντας ουρές εκατοντάδων μέτρων. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι και οι αγρότες, οι οποίοι βρίσκονταν μέχρι και πριν από λίγες ώρες στην πλατεία Συντάγματος, περνάνε με τα τρακτέρ τους από τα διόδια των Αθηνών για να επιστρέψουν πίσω στα μπλόκα τους. Είμαστε δύο οδηγοί, θα πάμε. Σιγά-σιγά θα πάμε, θα γυρίσουμε. Επιστρέφουμε στην Ανθύλη και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Το ταξίδι μας τώρα είναι τουλάχιστον 10 ώρες. Οι αγρότες αναμένεται αύριο να πραγματοποιήσουν κατά τόπους συνελεύσεις ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα με πιθανό σενάριο αυτό της αποκλιμάκωσης. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, κυρίες και κύριοι, εκατοντάδες αγρότες έμειναν στα τρακτέρ τους. Στην πλατεία Συντάγματος, μάλιστα, είχαν συνθηθεί και καντίνες με σάντουιτς, ενώ πολλοί αγρότες είχαν πάρει μαζί και μέλη της οικογένειάς τους. Ανεβασμένοι στα τρακτέρ τους, σχηματίζοντας το σήμα της νίκης στα χέρια τους, αγρότες από όλη την Ελλάδα κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος. Άναψαν καπνογόνα, ύψωσαν σημαίες, όρθωσαν πανό. Όλα με τον ίδιο στόχο, να διατρανώσουν τα αιτήματά τους. Ο αγώνας μας θα δικαιωθεί, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια και αν δεν υλοποιήσει η κυβέρνηση αυτά τα αιτήματα που έχουμε ζητήσει, εμείς δεν φεύγουμε ούτε ξαναγυρνάμε πίσω στα χωριά μας. Είναι μια μέρα μεγάλη για μας, αλλά βλέπουμε ότι δεν κερδίζουμε τίποτα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να φύγουμε. Θα μείνουμε εδώ μέχρι να κερδίσουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Κατά μήκος της πλατείας Συντάγματος βρίσκονταν καντίνες με σάντουιτς όπου έτρωγαν οι αγρότες. Έχουν μαζευτεί από όλη την Ελλάδα αγρότες να πουν τα παράπονά τους και να γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά τους. Χιλιάδες αγρότες από όλα τα μπλόκα της χώρας έχουν συγκεντρωθεί εδώ στην πλατεία Συντάγματος για να διαδηλώσουν. Όπως λένε, δεν κάνουν βήμα πίσω μέχρι να υλοποιηθούν τα αιτήματά τους. Είμαστε χαμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αγρότης που να μπορεί να καλλιεργεί στα χωράφια του και να ζει στην οικογένειά του. Στο πλευρό των αγροτών και οι γυναίκες τους, όπως η αγρότησα που βλέπετε, ανεβασμένη στο τρακτέρ να κουνάει τη σημαία των αγροτικών συλλόγων της Καρδίτσας. Αισθάνομαι χαρούμενη και πιστεύω ότι μετά από όλο αυτό, το οποίο είναι μια τεράστια συγκέντρωση, μια πανελλαδική συγκέντρωση, ότι θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Λίγο μετά τις 9, οι περισσότεροι αγρότες αναχώρησαν για να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί από αυτούς έμειναν πίσω προκειμένου να φυλάνε τα τρακτέρ, τα οποία έχουν σταθμεύσει μπροστά από την Βουλή. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εκατοντάδες αγρότες έμειναν στα τρακτέρ τους. Άλλοι ξάπλωσαν πάνω στη μηχανή. Άλλοι κάθονταν στη θέση του οδηγού, περιμένοντας να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για τους ίδιους και το επάγγελμά τους. Οι κινητοποιήσεις αγροτών, κυρίες και κύριοι, συνεχίζονται και σε πολλές ακόμα χώρες της Ευρώπης. Πάμε στην Νικόλ Ποφάντη, διότι Νικόλ, στην Ισπανία οι αγρότες πολιορκούν το κέντρο της Μαδρίτης. Έτσι ακριβώς, Βασίλη. Χιλιάδες αγρότες διαδήλωσαν στο κέντρο της Μαδρίτης, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ένωσης Συνδικάτων. Τεράστιες αυτοκινητοπομπές τρακτέρ μπήκαν στο κέντρο της πόλης, με τους οδηγούς να διαδηλώνουν κατά της αβεβαιότητας στον τομέα. 500 τα τρακτέρ που έφτασαν στο κέντρο, συντεταγμένοι σε 5 φάλαγγες από περίπου 100 οχήματα η κάθε μία, έφτασαν στο Υπουργείο Γεωργίας. Η διαδήλωση αυτή προκάλεσε πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και εντάσεις με τις δυνάμεις της αστυνομίας. Εκτός από την διαδήλωση, βλέπουμε εδώ και την ένταση που δημιουργήθηκε με την αστυνομία.
Εκτός από τη διαδήλωση στη Μαδρίτη, πολλές συγκεντρώσεις πραγματοποιήθηκαν, Βασίλη, στην Ισπανία, κυρίως στην Μούρθια, την Παλένθια και την Μάλαγα. Νικόλα, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Την εμβάθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ινδία και την Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ναρέντρα Μόντι στις κοινές τους δηλώσεις στο Νέο Δελχή. Ο Πρωθυπουργός πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ινδία, σε μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονίζει πως η Ελλάδα είναι η φυσική πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη. Και για να επιτευχθεί η συνεργασία, θα πρέπει να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Πόρτα στην Ευρώπη για την Ινδία άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την πρώτη επίσκεψη μετά από 16 χρόνια Έλληνα Πρωθυπουργού στο Νέο Δελχή να αλλάζει επίπεδο στη διμερή συνεργασία. Greece, you just have to look at the map to realize this, is India's gateway to Europe. And through IMEC we see our participation as a very important aspect of this strategic partnership. विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दो गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। हमने अपने सहयोग को नई ऊर्जा Αθήνα και Νέο Δελχή έβαλαν ψηλά τον πύχη για την αύξηση των εμπορικών σχέσεων στον αγροτοδιατροφικό τομέα, όπως επίσης τις νέες τεχνολογίες στην ναυτιλία και τα logistics. But of course we need to be more ambitious when it also comes to trade flows, doubling our trade by 2030, why not earlier. And in every area our cooperation I think shows great promise, not only bilaterally but also in multilateral arenas including the UN. बन रहे हैं जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं हमने दोनों देशों के रक्षा उद्योगों को आपस में जोड़ने पर सहमति जताई है आतंकवाद के खिलाफ Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Ραϊζίνα Dialogue απίφθινε επενδυτικό προσκλητήριο και έστρεψε τους προβολείς στα επιτυχημένα σχέδια που τοποθέτησαν τα κεφαλαιά τους ινδικές επιχειρήσεις, αλλά και στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει η ελληνική οικονομία, η οποία, όπως είπε, δεν αποτελεί πλέον τον ασθενή της Ευρώπης. Between 2015 and 2019, populism had promised much, delivered nothing, and left Greece teetering on the edge. An effective policy making has changed that, and it has transformed Greece's prospects. First, growth-oriented policies, but always, always underpinned by fiscal responsibility. Την Πέμπτη, ο Πρωθυπουργός αναχωρεί για τη Βομβάη, όπου θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους ινδικών επιχειρήσεων και ομίλων. Τώρα, κυρίες και κύριοι, με τη βοήθεια του Γιώργου Παπακοσταντίνου, θα δούμε τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία Ελλάδας-Ινδίας, Γιώργο, σε ποιους τομείς δηλαδή εστιάζει. Το ενδιαφέρον, Βασίλη, είναι ήδη εκπεφρασμένο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να το πιστοποιήσει αύριο αυτό και στη Βομβάη, όπου θα συναντηθεί, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, με εκπροσώπους επιχειρήσεων και επιχειρηματικών ομίλων. Κάποιοι εξ αυτών ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Υπάρχει μια σειρά τομέων, Βασίλη, πάνω από τις οποίες υπάρχουν ήδη συμφωνίες και απομένουν μόνο οι υπογραφές. Ποιοι είναι αυτοί οι τομείς? Καταρχάς, η ναυτιλία. Η ναυτιλία για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης απίφθινε ένα πολύ συγκεκριμένο και ηχηρό κάλεσμα. Οι υποδομές προφανέστατα, τομέα στον οποίο επενδύει πολλά η κυβέρνηση και έχει πολλά και η Ινδία να προσφέρει, σε συνεργασία φυσικά με τα εγχώρια επιχειρηματικά σχήματα. Από εκεί και πέρα, η αμυντική βιομηχανία. Η Ινδία, το Νέο Δελχή, μιλάει για συμπαραγωγή. Είναι ένα σχέδιο το οποίο ήδη ο κύριος Μόντι έχει θέσει υπόψη του Κυριάκου Μητσοτάκη από την επίσκεψή του στην Αθήνα. Και από εκεί και πέρα η τεχνολογία, ένας τομέας στον οποίο η Ινδία θεωρείται πρωτοπόρα. Και από εκεί και πέρα απομένουν και άλλοι τομείς, όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, όπου η Ελλάδα και η Ινδία, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μπορούν να ανεβάσουν κατακόρυφα το δίκτυο της συνεργασίας τους. Και μην ξεχνάμε ότι η Ινδία είναι μία από τις πιο αναπτυσσόμενες χώρες αυτού του πλανήτη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σκληρή κόντρα είχαμε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στους ποινικούς κώδικες ανάμεσα στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελο. Συνδεόμαστε με τη Βουλή και την Κατερίνα Κανάκη για να μας ενημερώσει. Κατερίνα. Θα δούμε λοιπόν την Κατερίνα Κανάκη. Είναι Κατερίνα.
Οι νέοι ποινικοί κώδικες πράγματι έχουν προκαλέσει ένα νέο γύρο, ένα νέο ντόμινο αντιπαραθέσεων, θα λέγαμε. Αυτό που λέει η κυβέρνηση, Βασίλη, είναι ότι με το νομοσχέδιο ουσιαστικά επιταχύνονται οι διαδικασίες και οι χρόνοι της ποινικής δίκης, καθώς και με τους, καθώς και πως με τους νέους ποινικούς κώδικες θα έχουμε επί της ουσίας, θα βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί η μικρομεσαία εγκληματικότητα. Στον Αντίποτα, βεβαίως, σύσσωμη αντιπολίτευση καταψηφίζει, καταγγέλλοντας αφενός ότι θα οδηγηθούμε σε νέα συμφόρηση των φυλακών και καταλογίζοντας την κυβέρνηση νομικό ποινικό λαϊκισμό. Είναι μια κριτική η οποία ακούστηκε τόσο από το ΣΥΡΙΖΑ, διαστόματος του κυρίου Φάμελου, όπως ανέφερες και εσύ, όσο και από το ΠΑΣΟΚ, από τον κύριο Ανδρουλάκη. Να σας πω ότι ο Γιώργος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σήκωσε το γάντι, έστριψε τα βέλη του στον ΣΥΡΙΖΑ και επεσήμανε πως με τον περιβόητο νόμο Παρασκευόπουλου ο ΣΥΡΙΖΑ αποφυλάκησε εγκληματίες, πάρα πολλούς δολοφόνους, όπως είπε. Αυτό που είπε, να σας πω, κύριος Φλωρίδης, είναι ότι αυτό κάνατε με το καλημέρα της κυβέρνησής σας και με το καληνύχτα αποφυλακίσατε όλο το βαρύ οικονομικό έγκλημα. Η απάντηση δεν άρχισε βέβαια να έρθει από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υποστήριξε πως σε καμία περίπτωση δεν αφορούσε ισοβίτες, δηλαδή δολοφόνους ή αποφυλάκηση από τις φυλακές. Και από εκεί και πέρα, να σας πω, το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί αύριο, όπως όλα δείχνουν, μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη. Καταρίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Να παρακολουθήσουμε την κόντρα που είχαμε πριν από λίγο στη Βουλή, κυρίες και κύριοι. Το 2017, 320 αποφυλακίσεις ληστών. 1137 πρόωρες αποφυλακίσεις κλεφτών, 700 αποφυλακίσεις εμπόρων ναρκωτικών. Και αυτό το νομοσχέδιο θα οδηγήσει σε αύξηση εγκληματικότητας, σε ατιμορρησία των μεγάλων. Πάντως σίγουρα θα έχουμε και συμφόρηση και των δικαστικών αιθουσών, αλλά και των σοφρονιστικών καταστημάτων. Αυτά που είπα, παρακαλώ, ήταν με το καλημέρα της κυβέρνησής σας. Με το καληνύχτα, την τελευταία μέρα πριν κλείσετε τη Βουλή, αποφυλακίσατε ή απαλλάξατε όλο το βαρύ οικονομικό έγκλημα της χώρας. Για μια ακόμα φορά, το επικοινωνιακό περιτύλιγμα απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Σήμερα δεν συζητάμε καμία μεταρρύθμιση. Σήμερα νομοθετείτε τον ποινικό λαϊκισμό. Νέα ένταση υπήρξε σήμερα στη δίκη για την υπόθεση των προσλήψεων στο Κελπνό, κυρίες και κύριοι, μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Παύλου Πολάκη. Πάμε στη Γεωργία Καχή, καθώς σε Γεωργία τα αίματα άναψαν όταν ήρθαν στα χέρια ο φρουρός του Άδωνη Γεωργιάδη με τον συνήγορο του Παύλου Πολάκη. Βασίλη, σήμερα κατέθεσε ως μάρτυρας κατηγορίας ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κ. Πολάκη, στη δίκη, όπως είπες, για τις παράνομες προσλήψεις στο Κελπνό. Εκεί λοιπόν στο ακροατήριο βρισκόταν και ο τωρινός Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και ενώ ο κ. Πολάκης απαντούσε σε ερωτήσεις και κατέθετε, διέκοψε και ανέφερε τι διαδικασία είναι αυτή. Τότε ένα άτομο από το ακροατήριο και συγκεκριμένα ένα συνήγορος και απευθυνόμενο στον κύριο Γεωργιάδη, είπε πως δεν μπορεί να διακόπτει το δικαστήριο ούτε να υποδεικνύει στον εκάστοτε δικαστή πώς θα κάνει τη δουλειά του και ζήτησε να περάσει έξω από την αίθουσα. Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο συγκεκριμένος συνήγορος ήρθε σε έντονο διαπληκτισμό με ένα μέλος της φρουράς του κύριου Γεωργιάδη, με αποτέλεσμα τελικά το δικαστήριο να αναγκαστεί να διακόψει για τις 13 Μαρτίου και τον συνήγορο να δηλώνει πως θα καταθέσει μήνυση για το περιστατικό. Γεωργιά, σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι είπαν Άδωνης Γεωργιάδης και Παύλος Πολάκης. Το δικαστήριο διέκοψε, διότι ο κ. Πολάκης ισχυρίστηκε ότι έχει χειρουργείο. Όπως έκανε και πριν από λίγες μέρες και όλος ο ελληνικός λαός ξέρει ότι είχε πει ψέματα. Εικάζω ότι το ίδιο έκανε και σήμερα. Είναι στην κρίση του δικαστηρίου να κρίνει ότι είναι σοβαρή δικαιολογία του κ. Πολάκη. Αυτοί οι 22 διορισμοί ήταν ρουσφετολογικοί διορισμοί του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος είχε ξεπεράσει το όριο των μετακλητών και επιστημονικών συνεργατών που μπορούσε να διορίσει και επέλεξε αυτόν τον τρόπο μέσω του αμαρτωλού Κελπνό που είχε την τεχνογνωσία από παλιά για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό τους λέγαμε, ένας από τους λόγους που τους λέγαμε offshore του Υπουργείου Υγείας ήταν και αυτός.
Θα αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ελεύθερος μέχρι τη δίκη που ορίστηκε για τις 4 Μαρτίου, αφέθηκε ο 45χρονος πατέρας της οικογένειας των Παλαιοχριστιανών που ζει υπό άθλιες συνθήκες σε λαγούμι στην ορεινή Κορινθία. Ο ίδιος επικαλέστηκε αναπηρία 67% με ένα έγγραφο το 2020, το οποίο όμως θα έπρεπε να έχει ανανεωθεί εδώ και 2 χρόνια. Ο 45χρονος συνεχίζει να αρνείται να δώσει δείγμα DNA αλλά και δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ την ίδια ώρα άφαντα παραμένουν η σύζυγός του και τα 3 ανήλικα παιδιά. Μιλώντας στο Άξιον 24, η αδελφή του 45χρονου δηλώνει πως θα αυτοκτονήσει αν αποδειχθεί αιμομιξία. Ο 45χρονος πατέρας της πολύτεκνης οικογένειας των αυτοποκαλούμενων Παλαιοχριστιανών, που ζει σε πρωτόγνωρες συνθήκες στα λαγούμια στην ορεινή Κορινθία, πέρασε σήμερα το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου για να απολογηθεί στον εισαγγελέα για απήθεια, αλλά και γιατί δεν έστελνε τα παιδιά του σχολείο. Απλά έρχεται μια κοινωνία που σε έχει καταστρέψει και μετά σου ζητάει και τα ρέστα τι δεν έκανες καλό. Παρουσία του συνηγόρου του επικαλέστηκε ψυχιατρικό νόσημα και προσκόμισε στον εισαγγελέα έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 67%. Το έγγραφο αυτό είχε ισχύ έως το 2020 και έπρεπε να είχε ανανεωθεί μέχρι το 2022. Ο κατηγορούμενος ζήτησε από το δικαστήριο να εξεταστεί και από πραγματογνώμονα, αίτημα το οποίο καταχωρήθηκε. Παρά την εισαγγελική εντολή, ο 45χρονος αρνήθηκε και μπροστά στον εισαγγελικό λειτουργό να δώσει δείγμα DNA προκειμένου να γίνει εξέταση πιστοποίησης πατρότητας των παιδιών. Δεν αρνήθηκα μόνο τη διενέργεια DNA, αρνήθηκα και την ηλεκτρονική δακτυλοσκόπηση και οποιοδήποτε βιομετρικό στοιχείο, διότι είναι λόγοι πίστης. Σύμφωνα με τον νόμο, οι προϋποθέσεις για να γίνει υποχρεωτική η λήψη DNA είναι να υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ενοχής ή να κατηγορείται για κακούργημα ή πλημέλημα με ποινή φυλάκισης ενός έτους, κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει. Αν αποδειχθεί η αιμομιξία, θα αυτοκτονήσω, δηλώνει στο Άξιον 24 η αδερφή του. Εγώ ήδη διαβάζω το χέρι μου στη φωτιά. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Γι' αυτό ζήτησα και στον αδερφό μου δημόσια να δεχτεί να κάνει το τεστ DNA. Αν υπάρχει μία περίπτωση να υπάρχει αυτό, εγώ θα πάω να αυτοκτονήσω. Στο Άξιον 24 μίλησε και η πεθερά του 45χρονου, η οποία δεν μπορεί να πιστέψει τα όσα ακούγονται σε βάρος του γαμπρού της. Όχι, δεν το πιστεύω καθόλου. Μπορεί να ήταν ό,τι και να ήταν ο γαμπρός μου, ότι τα παιδιά του όμως τα λάτρευε, τα φρόντιζε, τα τάιζε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν θέλω να το πιστέψω. Την ίδια ώρα αυτά τα παραμένουν τα παιδιά αλλά και η σύζυγος του 45χρονου με την αδερφή του να κάνει έκκληση για να επιστρέψουν. Θέλω να τις πω ότι είμαστε εδώ να εμφανιστεί. Δεν θα γίνει κάτι, δεν την απειλεί κάτι. Είμαστε όλοι δίπλα της, όλη η οικογένεια και στον αδερφό μου και για τα παιδιά. Οι ερευνές της αστυνομίας επικεντρώνονται σε 2 μοναστήρια και σε διαμέρισμα που φέρει την αδιαμένη μητέρα του 45χρονου, προκειμένου να εντοπίσουν τα παιδιά και την σύζυγό του. Την ίδια ώρα, κυρίες και κύριοι, το τεράστιο αλαλούμ στο δημόσιο ανέδειξε υπόθεση με τον 45χρονο στην ορεινή Κορινθία, που για χρόνια εργαζόταν με τηλεργασία στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Ερέτριας. Όπως δήλωσε ο ίδιος, έχει αναπηρία 67%. Ωστόσο, για χρόνια δεν είχε εμφανιστεί στην υπηρεσία του, δεν τον είχε αναζητήσει κανείς μέχρι πρότινος και δούλευε μέσω ίντερνετ από το λαγούμι στην ορεινή Κορινθία, στο Δήμο της Ερέτρειας στην Εύβοια. Όπως λένε λοιπόν νομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα τηλεργασίας μόνο 44 ημέρες μέσα σε ένα τρίμηνο και όχι για χρόνια όπως ο 45χρονος. Τρεις μέρες μετά τον σάλο που ξέσπασε από τις αποκαλύψεις της εξαποστάσεως εργασίας που προσέφερε στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου Ερέτριας, ο Παλαιοχριστιανός, που ζούσε στο λαγούμι των 30 μέτρων, τελικά ο Δήμος τον έθεσε σε αργία. Μου είπε ότι απλά δουλεύει από απόσταση. Αρνήθηκε λέγοντας ότι δεν μπορεί να έρθει από κοντά. Εμείς επιμέναμε ότι αν δεν έρθει θα προχωρήσουμε στις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος και ως Δημοτική Αρχή αυτό πράξαμε. Ο άνθρωπος των σπηλαίων που ζούσε χωρίς ρεύμα και μακριά από την τεχνολογία και τον πολιτισμό εργαζόταν με τηλεεργασία και μέσω ίντερνετ όπως ισχυρίζεται και έβγαζε τις βάρδιες στον τομέα της καθαριότητας του Δήμου. Χάρη τους κάνω που δουλεύω ακόμα. Ο ανάπηρος όταν κλείσει 15 χρόνια εργασίας μπορεί να πάρει... Ο 45χρονος παρά το ποσοστό αναπηρίας 67% που επικαλείται εργαζόταν επί 15 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα μέσα σε αυτά τα χρόνια άλλαξε 4 δήμους. Αυτόν τον υπάλληλο να μην τον βρίσουμε στην υπηρεσία. Προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή τηλεφωνικά μαζί του. Κάποιες φορές δεν ήταν δυνατόν.
γίνεται όμως ένας άνθρωπος επί χρόνια να πληρώνεται με μισθό 1018 ευρώ χωρίς φυσική παρουσία και με τηλεργασία? Ποιοι δικαιούνται την τηλεργασία και από πότε τέθηκε σε ισχύ? Μια διεύθυνση επιλέγει και λέει πόσες οργανικές θέσεις της μπορούν να είναι αντικείμενο τηλεργασίας. Να παρέχεται έτσι η εργασία. Από αυτές τις θέσεις, ένα συγκεκριμένο ποσοστό, 25%, όχι από όλες τις θέσεις στο δημόσιο, θα τηλεργάζονται. Το 2021, ένα νόμο για την τηλεργασία. Γιατί τον είχαμε τον νόμο για την τηλεργασία? Διότι τότε θυμάστε ότι ήταν στο πικ του το COVID. Σύμφωνα με τον νόμο, ο προϊστάμενος της υπηρεσίας πρέπει να εγκρίνει το αίτημα για τηλεργασία του εκάστοτε εργαζόμενου και στη συνέχεια του επιτρέπει να εργαστεί από το σπίτι μόνο για 44 ημέρες μέσα σε διάστημα ενός τριμήνου. Ένας υπάλληλος καθαριότητας μπορεί να τηλεργάζεται? Μπορεί. Αυτό πρέπει να το ορίσει ο προϊστάμενος. Όχι, δεν μπορεί. Ο 45χρονος παλαιοχριστιανός όμως εργαζόταν επί χρόνια με τηλεργασία χωρίς κανένας να τον αναζητήσει. Μπορεί να πάει μέχρι θρησκευτικό παράπτωμα ακόμα στο τέλος με την ποινή της οριστικής παύσης σε περίπτωση που αυτό μπορεί να μακροημερεύσει. Σύμφωνα με τον νόμο, εάν ένας εργαζόμενος δεν πατάει ποτέ το πόδι του στο χώρο εργασίας, τότε κινείται η πειθαρχική διαδικασία και όταν βγει η απόφαση, απολύεται. Εξαρθρώθηκε συμμορία μπράβων, κυρίες και κύριοι, που έκαναν επιθέσεις σε πελάτες νυχτερινών μαγαζιών αλλά και σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Πάμε στην Ιδραρουχάνη, καθώς σήρα αυτή η ομάδα συμμετείχε και στο επεισόδιο πριν από λίγες ημέρες με πυροβολισμούς μέσα σε γήπεδο στον Ασπρόπυργο. Δύο από τους 8 συλληφθέντες, Βασίλη, διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια έλαση τεχνικού αγώνα σε γήπεδο του Ασπροπύργου το μεσημέρι της Κυριακής. Βέβαια, η δράση τους δεν σταματά εκεί και θα την χαρακτηρίζαμε ως πλούσια, καθώς όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2022, ξυλοκοπούσαν θαμώνες σε νυχτερινά καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2023 να έχουν χτυπήσει θαμώνες με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό πελατών, μεταξύ των οποίων και δύο αστυνομικών. Τώρα, όσον αφορά τα οπαδικά επεισόδια, έχει ταυτοποιηθεί η εμπλοκή τους σε δύο συμπλοκές μεταξύ οπαδών, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ιούνιο του 2022, όταν τρεις από τους συλληφθέντες επιτέθηκαν κατά των αστυνομικών δυνάμεων, πετώντας τους πέτρες, πλαστικά καθίσματα, μπουκάλια, φωτοβολίδα χειρός, ακόμη και πυροσβεστήρες, τραυματίζοντας δύο αστυνομικούς. Σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τρεις μπαλτάδες, τρία αεροβόλα πιστόλια, ένα τσεκούρι, μία καραμπίνα, καθώς και μία μεταλλική σιδερογροθιά, η οποία μάλιστα, Βασίλη, είχε ενσωματωμένο ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, καθώς υπάρχει ακόμη ένα άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Πλούσια πάντως η δράση του ΣΥΡΑ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε λίγες ημέρες, κυρίες και κύριοι, ανοίγει το Τριώδιο και όλοι θα τηρήσουν το έθιμο να φορέσουν στολές και να ντυθούν μασκαράδες. Το ίδιο όμως θα κάνουν και φοριακοί, που φορώντας ακόμα και αποκριάτικες στολές, θα βάζουν τέλος στο χορό της φοροδιαφυγής. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι θα γίνουν πάνω από 400 έλεγχοι, κυρίως σε όλα τα γνωστά καρναβάλια της χώρας. Αποκριάτικες στολές. Οι ζωρό τιμωροί της φοροδιαφυγής θα κάνουν εφόδους στις καρναβαλικές πόλεις ανά την Ελλάδα. Μαζί με το Τριώδιο που ανοίγει την Κυριακή, στις μεγαλοπόλεις θα εξηγηθούν και τα ειδικά κλιμάκια της ΑΔΕ για να βάλουν φρένο στη φοροδιαφυγή, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που ξεχνούν τις ταμιακές τους μηχανές κατά τις καρναβαλικές εκδηλώσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να ξεπερνά το 60%. Μερικοί ελεκτές μπορεί να μετακινηθούν από την Αθήνα στην περιφέρεια, είτε προς το βορρά είτε προς το νότο, που δεν τους γνωρίζουν εκεί οι τοπικοί καταστηματάρχες. Οπότε ή εμφανώς είτε με κάποια στολή, είτε ξεδεδημένοι αναλόγως, ας το πω έτσι. Προσποιούμενοι τους πελάτες. Οι ράμπο της ΑΔΕ σκοπεύουν να κάνουν τουλάχιστον 400 ελέγχους σε όλες τις μεγάλες πόλεις, από την πρωτεύουσα του καρναβαλιού την Πάτρα μέχρι την Καστοριά, την Κοζάνη και την Ξάνθη. Μακάρι να το σκεφτούν δύο και τρεις φορές, αλλά πιστέψτε με, ακόμη και σε νησιά, όταν πηγαίνουν τα κλιμάκια των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών της ΑΔΕ,
Και εκεί γνωρίζουν ότι υπάρχουν κλιμάκια, αλλά η παραβατικότητα είναι πάλι στα ύψη στους καλοκαιρινούς μήνες. Είναι θέμα νοοτροπίας. Τις ημέρες της αποκριάς, οι δημοφιλείς προορισμοί προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, κάτι που εκτοξεύει τους τζίρους στο λιανικό εμπόριο και το έργο των αρχών για τον εντοπισμό των φοροφυγάδων είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ήδη στην Πάτρα, οι προκρατήσεις για τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση αγγίζει το 100%. Εκείνο που ακούμε είναι ότι υπάρχει 100% πληρότητα. Έχουμε ακούσει μέχρι και κάποιοι ότι νοικιάζουν τα σπίτια τους Airbnb για να έρθει ο κόσμος στην Πάτρα. Οι έλεγχοι της ΑΔΕ θα γίνουν σε εστιατόρια, καφέ μπαρ, μεγάλες πίστες, ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, πάρκινγκ και καταστήματα με εποχιακά είδη. Παρόμοιο σχέδιο που εφάρμοσε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου η ΑΔΕ στεύτηκε με μεγάλη επιτυχία, αφού από τους 651 ελέγχους εντοπίστηκαν 182 επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις, σε 6 μπήκε 48 λουκέτο, ενώ το ποσοστό παραβατικότητας πλησίασε το 30%. Οι ελεγκτές της ΑΔΕ ερευνούν όλες τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων που διαφημίζονται και μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους με αφορμή ακόμα και μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θερμή υποδοχή επεφύλασε ο Ταγί Περντογάν στον Αλβανό Πρωθυπουργό Εντι Ράμα στην Τουρκία. Και μάλιστα από την πρώτη στιγμή δεν έκρυψαν ούτε τη συμπάθεια που τρέφεραν στον άλλον, ούτε τη φιλία τους. Ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν συμφωνία για την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Την ώρα που ο Ράμα βρίσκεται στην Άγκυρα, ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας έστειλε σαφές μήνυμα στην Αλβανία ότι θα πρέπει να τηρεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο κατά την ενταξιακή της πορεία. Ευδιάθετη και χαμογελαστή, Ερντογάν και Ράμα επιβεβαίωσαν την εξαιρετική μεταξύ τους σχέση, με τον Τούρκο πρόεδρο μάλιστα να αστειεύεται και να ρωτά τον σύμμαχο και φίλο του εάν κρυώνει, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην τουρκική πρωτεύουσα. Ο Αλβανός Πρωθυπουργός έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Τούρκο Πρόεδρο με επίσημη τελετή, εφυποάγημα και 21 κανονιοβολισμούς. Τουρκία και Αλβανία ενισχύουν περαιτέρω τη στρατιωτική του συνεργασία με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και τον Έντι Ράμα να υπογράφουν συμφωνία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Savunma sanayi ve askeri alandaki yaşın işbirliğini de derinleştirmek arzusundayız. Az önce imzalanan askeri çerçeve anlaşması bu irademizin en somut tezahürüdür. Στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγί Περντογάν τόνισε ότι η πολύπλευρη συνεργασία Τουρκίας και Αλβανίας συνεχίζει να αναπτύσσεται στη βάση μιας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. Anadolu'nun her bölgesinden gelen hastaların şifa bulduğu bu hastaneyi birlikte işletmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İyi veya kötü günlerinde Arnavutluk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz. Την ίδια ώρα με τον Έντι Ράμα να βρίσκεται στην Άγκυρα, μήνυμα για την ευρωπαϊκή πορεία των τυράννων έστειλε ο Νίκος Δένδιας. Και αναφέρομαι και στην γειτονική Αλβανία, η οποία όμως πάντοτε στην προσπάθειά της για να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή οικογένεια πρέπει να έχει και την ανάγκη τήρησης του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Με βόμβες Μολότοφ, πέτρες και καπνογόνα, χιλιάδες διαδηλωτές της αντιπολίτευσης ζητούν την παρέτηση του Έντι Ράμα, τον οποίο κατηγορούν για διαφθορά, μπροστά από τα κεντρικά γραφεία της αλβανικής κυβέρνησης στα Τίρανα. Η συγκεκριμένη διαδήλωση έγινε την ημέρα της 33ης επετείου από την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1991. Τώρα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει τη δική της παραγωγή αμυντικού εξοπλισμού η Άγκυρα. Σήμερα έγινε η πρώτη δοκιμαστική πτήση του τουρκικού μαχητικού αεροσκάφους με την ονομασία ΚΑΝ. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη, καθώς Νίκο είναι ένα αεροσκάφος, έτσι λέει η Τουρκία τουλάχιστον, πέμπτης γενιάς. Ακριβώς, Βασίλη, καλησπέρα. Και πρόκειται για μια δοκιμαστική πτήση που είδαμε σήμερα, η οποία πέρασε από 40 κύματα, μιας και ήταν προγραμματισμένο αρχικά να γίνει στις 26 Δεκεμβρίου. Εν τέλει, λοιπόν, σήμερα, 21 Φεβρουαρίου, είχαμε την πρώτη δοκιμαστική πτήση του μαχητικού ΚΑΝ, η βασιλιάς όπως είναι η σημασία του,
Και σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, αναμένεται να είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της αμυντικής βιομηχανίας. Ενώ αναμένεται να ενταχθεί στο στόλο το 2028. Τώρα, Βασίλη, έχει σημασία να φέρουμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία υποστηρίζουν οι τουρκικές αρχές ότι θα περιέχει το συγκεκριμένο μαχητικό. Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα μαχητικό πέμπτης γενιάς που υποστηρίζεται από τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να συνεργαστεί με drones σε έναν τομέα, Βασίλη, ο οποίος συνεργάζεται, η Τουρκία έχει επενδύσει. Παράγει drones η Τουρκία, ούτως ή άλλως τα Bayraktar. Ακριβώς. Μπορεί να κάνει αερομαχίες αέρος-αέρος με σύγχρονα όπλα. Έχει χαμηλή ορατότητα σαραντάρ, ενώ, Βασίλη, είναι προγραμματισμένο να αποτελέσει ένα συμπληρωματικό των μαχητικών F-16. Και στο τελευταίο, Βασίλη, πάνω στο τελευταίο, αναφέρθηκε σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος, ο οποίος σε μια ομιλία του, σε προεκλογική εκδήλωση, αφού χαιρέτησε την πρώτη πτήση του μαχητικού ΚΑΝ, δήλωσε ότι οι δυνατότητες των F-16 είναι παρόμοιες και ίδιες με το μαχητικό ΚΑΝ. Σημειώνοντας παράλληλα ότι το νέο μαχητικό θα φέρει εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς. Νίκο, ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Την ανησυχία του για την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξέφρασε ο Υπουργός Άμυνας, κυρίες και κύριοι. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε πως η Τουρκία, παρά την αλλαγή κλίματος, δεν έχει αλλάξει τις θέσεις που είναι ασυμβίβαστες με το διεθνές δίκαιο. Την ανάγκη η χώρα να διατηρήσει αλόβητη την εθνική της κυριαρχία, ενισχύοντας το αμυντικό της οπλοστάσιο, επεσήμανε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Δένδιας. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επανέλαβε ότι η Άγκυρα δεν έχει αλλάξει τις βασικές θέσεις της ούτε κατά κεραία, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά η Τουρκία, μέσω των τελευταίων ναύτεξ, συνδυάζει την κυριαρχία με την αυσιπλοεία. Ανησυχώ και ανησυχώ πάρα πολύ. Όταν έχω 100 εκατομμύρια δίπλα μου, τα οποία διατυπώνουν ισχυρισμούς ασύμβατους με τους ισχυρισμούς του διεθνούς δικαίου, έστω και σότο βότσε. Εγώ ανησυχώ. Με απόλυτο σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την πρόκληση που διαφαίνεται πέρα από τον ορίζοντα, υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας. Και έχω υποχρέωση να εισηγούμε στην εθνική αντιπροσωπεία πως η χώρα θα έχει τη δυνατότητα, υπό τις πληθυσμιακές συνθήκες και τις οικονομικές συνθήκες που προβλέπονται από την εξέλιξη των μεγεθών, να διατηρήσει αλόβητη την εθνική της κυριαρχία. Εάν δεν το κάνω αυτό, τότε εγκληματώ. Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα μέσω ναύτεξ συντηρεί στον δημόσιο διάλογο το προκλητικό αφήγημα περί αποστρατικοποίησης ελληνικών νησιών. Για την επικυριαρχία που θέλει να έχει η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, επανέρχονται λοιπόν στο γνωστό τροπάριο, το οποίο είναι μια επιθετική ρητορική πολιτική εναντίον της χώρας μας και όχι μόνο. Άμεση ήταν η αντίδραση της Αθήνας, με το Υπουργείο Εξωτερικών να έχει ήδη επιδώσει ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα, ενώ επιστολές διαμαρτυρίας έχουν σταλεί στον Διεθνή Οργανισμό Ναυσιπλοείας αλλά και στον Ισπανό Συντονιστή των Ναύτεξ για την περιοχή της Μεσογείου. Σε όλα τα κείμενα απορρίπτονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί και παράλληλα προβάλλεται η νομική ορθότητα των ελληνικών θέσεων. Με τις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίζουν τις στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο, η Αθήνα τάσεται υπέρ του διαλόγου, διαμηνύοντας πως δεν συζητά θέματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, την ώρα που πληθαίνουν τα σενάρια γύρω από τον θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη. Μια ακτιβιστή, μάλιστα, να δηλώνει ότι μπορεί να δολοφονήθηκε με γροθιά στην καρδιά. Η Μόσχα βάζει στο στόχαστρο και τον αδελφό του, τον Όλεγκ Ναβάλνη. Χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο λόγος για τον οποίο καταζητείται. Ο θάνατος του νούμερο ένα επικριτή του Βλαντιμίρ Πούτιν έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη Δύση, με τον Τζο Μπάιντεν, μάλιστα, να προαναγγέλει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο βάζει στο στόχαστρο την οικογένεια Ναβάλνη. Λίγα μόλις 24 ώρα μετά τον θάνατο του αντιφρονούντα εχθρού του Πούτιν, ο ισχυρός της Ρωσίας στρέφει τα βέλη του στον αδελφό του Όλεγκ. Authorities in Russia have opened a new criminal case against the brother of Russian opposition leader Alexei Navalny. Oleg Navalny, seen here in file footage with his brother, was already on the wanted list for another matter. Alexei και Oleg Navalny είχαν για χρόνια κοινή πολιτική δράση, ενώ ο δεύτερος είχε βρεθεί ξανά στη φυλακή στο παρελθόν. Το 2022 μπήκε στη λίστα καταζητούμενων με αφορμή μια συγκέντρωση, στην οποία συμμετείχε για να διαμαρτυρηθεί για τη σύλληψη του αδελφού του. Είχε κατηγορηθεί για παραβίαση των κανονισμών του κορονοϊού. Были моим щитом и моим мечом, моей крепостью, моим домиком все это время. Никто бы не посмел меня тронуть, избить, зная то, что за моей спиной стоит такая куча граждан Российской Федерации. Ο ίδιος απέδρασε από τη Ρωσία όταν η ποινή φυλάκισης του αυξήθηκε και πολλοί θεωρούν ότι έχει βρει καταφύγιο στην Κύπρο. Το νέο ένταλμα σύλληψης έρχεται σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη στιγμή, καθώς ο ευνίδιος θάνατος του αδελφού του έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων σε όλη τη Δύση.
καταγραφή της Δύσης προς τον Βλάντιμιρ Πούτιν για τον θάνατο του Αλεξέη Ναβάλνη δεν κοπάζει. Ο Τζο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς αναχωρούσε για ταξίδι στην Καλιφόρνια, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινώσουν την Παρασκευή ένα μεγάλο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για το θάνατο του ηγέτη της αντιπολίτευσης. I told you we'd be announcing sanctions on Russia. We'll have a major package announced on Friday. Στο ίδιο μήκος σχήματος και η Βρετανία που επέβαλε κυρώσεις στους επικεφαλείς των φυλακών όπου πέθανε ο Αλεξέη Ναβάλνη. Την ίδια ώρα τα σενάρια γύρω από τον θάνατο του εχθρού του Πούτιν πληθαίνουν. Ακτιβιστής δήλωσε πως ο Ναβάλνη μπορεί να σκοτώθηκε με γροθιά στην καρδιά, ενώ είχε υποστεί βασανιστήρια στο πολικό ψύχος της Ρωσίας. Он, конечно же, был убит, но к нему применяли насилие и пытку холодом. Его сразу выбрасывают на мороз, а там температура минус 25, минус 30 сейчас зимой. Η μητέρα του Αλεξέη Ναβάλνη άφησε λίγα λουλούδια σε ένα μνημείο αφιερωμένο στους πολιτικούς κρατούμενους στο Σαλεχάρντ, περιμένοντας να έρθει η στιγμή που θα πάρει επιτέλους στα χέρια της το άψυχο σώμα του γιού της. Σε άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο, κυρίες και κύριοι, δεν πίστευαν στα μάτια τους οι οδηγοί σε αυτοκινητόδρομο στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν είδαν δίπλα τους να καλπάζει ένα άλογο το οποίο έτρεχε με ταχύτητα 60 χιλιομέτρων. Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει καρέ-καρέ τη στιγμή που ληστές αδειάζουν υπερπολιτελές κατάστημα στη Νέα Υόρκη, κλέβοντας πανάκριβα εμπορεύματα αξίας χιλιάδων δολαρίων. Developments this morning in a brazen armed robbery at a Manhattan Gucci store. Τρασίτατοι ληστές καταγράφηκαν σε βίντεο να αδειάζουν το κατάστημα Gucci στη Νέα Υόρκη. Μέρα μεσημέρι, δύο άνδρες και μια γυναίκα μπαίνουν στο κατάστημα υπό την απειλή όπλου, ζητώνουν από πελάτες και υπαλλήλους να μην αντιδράσουν και αρπάζουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους, βάζοντάς τα σε σάκους. Η λία των δραστών υπολογίζεται σε 51.000 δολάρια. Police say the trio walked into the store around noon Monday, one with a gun in hand, and proceeded to raid the shelves, grabbing suitcases, handbags, stuffing whatever they could. Κρατώντας τα χέρια τις τσάντες με τα πολυτελή είδη, οι τρεις δράστες βγαίνουν από το κατάστημα και διαφεύγουν με ένα μαύρο τζιπ όπου και αναζητούνται από την αστυνομία. Αναυδοί έμειναν οι οδηγοί που κινούνταν στον αυτοκινητόδρομο Y95 στη Φιλαδέλφεια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής όταν είδαν δίπλα τους να καλπάζει ένα άλογο και μάλιστα ξημερώματα. Το άλογο που έτρεχε στην αριστερή λωρίδα είχε αναπτύξει ταχύτητα σχεδόν 60 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως αποδείχθηκε, το άλογο είχε φύγει από στάβλο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της μη κυβερνικής οργάνωσης, η στάβλη ήταν κλειδωμένη και εξετάζεται το ενδεχόμενο δόλιο φθοράς. How y'all gonna make sure it doesn't get out again? Do we know how it got out again? Somebody let him out. Το άλογο που μετά από ιατρικό έλεγχο μεταφέρθηκε για ξεκούραση στους στάβλους εξετάζεται να αλλάξει όνομα και να του δοθεί το Y95. Ούτε το κρύο μπορεί να σκοτώσει τον έρωτα. Αυτό απέδειξε ένας κύριος που αγνοώντας τις οδηγίες για τις καιρικές συνθήκες φαίνεται σε βίντεο να περπατά πάνω στο χιονισμένο πάρκο του Τορόντο σχηματίζοντας μια τεράστια καρδιά με τα αρχικά δύο ονομάτων και υπόσχοντας παντοτινή αγάπη. Τα πλάνα κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας από το απέναντι κτίριο. Και σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί αθλητική επικαιρότητα με τον Βασίλη Πλακογιάννη. Και στη συνέχεια πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Αμέσως μετά η επόμενη μέρα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο. Στις 9 μη χάσετε ένα ακόμα EQ με την Έλληνα Παπαβασιλείου και καλεσμένο το Χρήστο Χωμενίδη. Στις 10 φυσικά η εκπομπή πίσω από τις γραμμές με τους Γιώργο Πιέρο, Λένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ.